Γεια σας! Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για πράγματα που πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν για το άγχος. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα αγχώδη συναισθήματα και στις διαταραχές άγχους. Όλοι βιώνουμε συναισθήματα άγχους από καιρό σε καιρό, είτε είναι πριν από μια μεγάλη εξέταση, είτε όταν πρόκειται να μιλήσουμε μπροστά σε κόσμο ή όταν έχουμε αργήσει στη δουλειά. Αυτά τα συναισθήματα που έρχονται και παρέρχονται είναι φυσιολογικά. Ωστόσο, εάν τα αγχώδη συναισθήματα παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα ή υπάρχουν χωρίς σπουδαίο λόγο και δυσκολεύουν την καθημερινή ζωή, τότε αυτό μπορεί να σημαίνει μια διαταραχή άγχους. Το άγχος μερικές φορές μπορεί να είναι χρήσιμο. Ενώ μια διαταραχή άγχους συνήθως δυσκολεύει τη ζωή μας, υπάρχουν στιγμές που το άγχος είναι πραγματικά χρήσιμο. Για παράδειγμα, όταν περπατάτε μόνοι σας μέσα στη νύχτα, το άγχος αυξάνει τις αισθήσεις σας και σας κάνει να συνειδητοποιείτε καλύτερα τι λαμβάνει χώρα γύρω σας. Αυτό βοηθά ώστε να ανταποκρινόμαστε πιο γρήγορα σε περιπτώσεις κινδύνου. Υπάρχουν διάφοροι τύποι διαταραχών άγχους. Το επίμονο άγχος εκδηλώνεται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους και αυτοί οι διαφορετικοί τύποι οματοποιούνται στις διαταραχές άγχους. Μερικά παραδείγματα περιλαμβάνουν τη διαταραχή γενικευμένου άγχους, τη διαταραχή μετατραυματικού στρες, τη διαταραχή κοινωνικής φοβίας και την ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Οι Έλληνες είμαστε πολύ αγχώδεις. Σύμφωνα με μια έρευνα του 2018, οι Έλληνες είμαστε από τους πιο αγχωμένους λαούς. Οι γυναίκες έχουν περισσότερες πιθανότητες από τους άντρες να αναπτύξουν άγχος. Υπάρχουν περισσότερες γυναίκες με διαταραχές άγχους σε σχέση με τους άνδρες. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε βιολογικές διαφορές που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν οι γυναίκες στις ορμόνες του στρες ή οφείλεται σε πολιτισμικά ταμπού που περιορίζουν τη διάγνωση του άγχους στους άνδρες. Άγχος και κατάθλιψη συχνά πάνε μαζί. Πολλοί άνθρωποι που έχουν άγχος αναπτύσσουν επίσης συμπτώματα κατάθλιψης και τα ανάπαλλην. Οι άνθρωποι που έχουν διαγνωστεί με κατάθλιψη είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν μια διαταραχή άγχους. Αυτό που τρώτε μπορεί να επηρεάσει το άγχος. Η κατανάλωση ορισμένων τροφών μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του άγχους, ενώ άλλες τροφές μπορούν να αυξήσουν την τάση σας για το άγχος. Μια ισορροπημένη διατροφή που περιλαμβάνει σκούρα πράσινα λαχανικά, αλλά και το ηρεμιστικό πράσινο τσάι μπορεί να βοηθήσει σε κάποιο βαθμό το σώμα σας να αντιμετωπίζει το άγχος. Περιορίστε όμως την πρόσληψη επεξεργασμένων τηγανιτών και ζαχαρούχων τροφίμων. Τα παιδιά μπορούν επίσης να αντιμετωπίσουν διαταραχές άγχους. Η διαταραχή γενικευμένου άγχους ξεκινάει, για παράδειγμα, στην παιδική ηλικία συχνά. Τα μικρά παιδιά μπορεί να μην είναι σε θέση να εκφράσουν λεκτικά αυτά τα συναισθήματα, αλλά μπορεί να παραπονιούνται για πονοκεφάλους και κοιλιακούς πόνους. Οι έφηβοι με άγχος μπορεί να δυσκολεύονται να αποδώσουν στο σχολείο ή να λάβουν μέρος σε κοινωνικές αναστροφές ή να έχουν πολύ θυμό. Η παθογένεια του άγχους μπορεί να έχει γενετικές καταβολές. Η έκθεση σε ένα τραυματικό γεγονός μπορεί να προκαλέσει άγχος σε οποιονδήποτε. Αλλά τα άτομα των οποίων οι γονείς έχουν μια διαταραχή άγχους είναι πιο πιθανό να το εκδηλώσουν. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε σε μια γενετική προδιάθεση, φύση, είτε να επηρεάζεται σε έναν βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο ανατράφηκαν, δηλαδή την ανατροφή. Η θεραπεία για το άγχος είναι πολύ αποτελεσματική. Το άγχος συχνά ξεκινάει από το μυαλό και παγιδεύει έναν άνθρωπο σε έναν κύκλο εξουθενωτικών σκέψεων. Γι' αυτό το λόγο, θεραπείες όπως η γνωσιακή συμπεριφορική ψυχοθεραπεία, που διδάσκουν νέους τρόπους σκέψης, είναι πολύ χρήσιμες. Όπως και οι φαρμακευτικές θεραπείες, που είναι δυνατόν να ζυγοσταθμίζουν σωστά εκείνους τους βιολογικούς μηχανισμούς που αποκλίνουν, δίνοντας μια ευκαιρία στον οργανισμό να ξεπεράσει τις διαταραχές άγχους με τρόπο βιώσιμο. Το άγχος προκαλεί σωματικά συμπτώματα. Είναι λογικό και αναμενόμενο ότι μια ψυχική ασθένεια προκαλεί ψυχικές δυσκολίες, όπως η ανησυχία και τα προβλήματα στη συγκέντρωση. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι το άγχος μπορεί επίσης να είναι η αιτία ποικίλων σωματικών συμπτωμάτων που οδηγούν αρχικά στη λάθος ιατρική ειδικότητα, όπως οι πονοκέφαλοι, οι ναυτίες, οι ταχυκαρδίες, το ευερέθιστο έντερο και το σφίξιμο στο στήθος. Ασφαλώς, η σωστή διάγνωση προϋποθέτει στην αρχή
τον αποκλεισμό της οργανικής αιτιολογίας. Το να είσαι συνεχώς online αυξάνει το άγχος. Αυτές τις μέρες στο διαδίκτυο δεν είναι απλώς μια διασκέδαση. Περνάμε τις περισσότερες μέρες μας στο διαδίκτυο, είτε πρόκειται για τη δουλειά, είτε για την περιήγηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχοντας συνηθίσει να είμαστε συνεχώς συνδεδεμένοι, οι διαρκείς συγκρίσεις και ο φόβος να μην παραλείψουμε κάποια πληροφορία που διακινείται μπορεί να οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα άγχους και να τα συντηρεί. Το άγχος μπορεί να συνδεθεί με το παρελθόν σας. Το άγχος δεν είναι πάντα μια αντίδραση σε ένα πρόσφατο γεγονός. Συχνά το τραύμα που βιώνετε στην παιδική ηλικία μπορεί να εκδηλωθεί χρόνια αργότερα με τη μορφή άγχους. Η υγεία του εντέρου και το άγχος συνδέονται. Το άγχος και το έντερο διατηρούν μια αμφίδρομη σχέση. Το άγχος συχνά προκαλεί πεπτικά προβλήματα όπως το ευερέθιστο έντερο και έχουν γίνει πολύ σοβαρές μελέτες σχετικά με τη σύνδεση μεταξύ εγκεφάλου και εντερικού μικροβιώματος. Διαταραχές στο μικροβίωμα του εντέρου συνδέονται αιτιολογικά με διαταραχές στην ψυχική υγεία. Το άγχος αυξάνει τον κίνδυνο για άλλα προβλήματα στην υγεία. Το χρόνιο άγχος θέτει τους ανθρώπους σε μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν επιπλοκές της υγείας τους, όπως οι καρδιακές παθήσεις και οι γαστρεντερικές παθήσεις. Η έρευνα για τη σύνδεση μεταξύ του άγχους και της σωματικής υγείας συνεχίζεται, αλλά φαίνεται ήδη ότι τα μακροπρόθεσμα αυξημένα επίπεδα στρες επηρεάζουν την καρδιά, τους πνεύμονες και τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, ανοίγοντας την πόρτα σε σοβαρές παθήσεις. Υπάρχει φαρμακευτική αγωγή για το άγχος. Ενώ η ψυχοθεραπεία είναι πάντα χρήσιμη, μερικές φορές ο οργανισμός χρειάζεται επιπλέον βοήθεια. Ο ψυχίατρός σας μπορεί να συνταγογραφήσει φάρμακα για να βοηθήσει στη θεραπεία μιας διαταραχής άγχους. Για την ολιστική αντιμετώπιση των διαταραχών άγχους χρειάζεται υπομονή και εμπιστοσύνη στην επιστήμη. Δεν είναι ζήτημα πεπιθήσεων ή στάσεων υπέρ ή κατά μιας λύσης, αλλά υπόθεση της επιστημονικής έρευνας και της εξειδικευμένης εμπειρίας. Πολύ λίγοι άνθρωποι λαμβάνουν θεραπεία για το άγχος. Παρόλα τα προβλήματα που προκαλούνται από το άγχος και τις αποτελεσματικές θεραπείες που υπάρχουν, πολύ λίγοι άνθρωποι ζητούν εξειδικευμένη επιστημονική βοήθεια. Σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες, λιγότερο από 40% του πάσχοντος πληθυσμού λαμβάνει θεραπεία για τις διαταραχές άγχους. Η παρακολούθηση ταινιών δεν είναι πάντα ένας καλός τρόπος για να χαλαρώσετε. Όταν παρακολουθείτε σειρές το Σαββατοκύριακο, μπορεί να νιώθετε ότι αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να χαλαρώνετε. Ωστόσο, τα έντονα συναισθήματα ή τα δραματικά προβλήματα που απεικονίζονται δεν είναι πάντα χρήσιμα για να ελέγχετε τα επίπεδα του άγχους σας. Το ίδιο ισχύει και για την παρακολούθηση των ειδήσεων, ειδικά αν αυτές βρίθουν αστυνομικών ρεπορτάζ, όσο ενδιαφέρουσες και να φαίνονται. Ο ύπνος βοηθάει πράγματι στη διατήρηση του άγχους εντός ορίων. Αν και μπορεί να είναι δύσκολο να αποκοιμηθείτε όταν αισθάνεστε ανήσυχοι, το να έχετε ένα καλό πρόγραμμα ύπνου, για παράδειγμα γύρω από μια σταθερή ώρα αφύπνισης, μπορεί να σας βοηθήσει να διαχειρίζεστε το άγχος μακροπρόθεσμα. Οι διαταραχές άγχους αναγνωρίστηκαν μόλις τη δεκαετία του 1980. Αν και το άγχος υπήρχε ασφαλώς πολύ πριν από εκείνη την εποχή, η ιατρική αναγνώρισε τον όρο διαταραχές άγχους μόλις τη δεκαετία του 1980. Πριν από αυτό, οι άνθρωποι έφεραν απλώς διαγνώσεις όπως νεύρα, υστερία και άλλα και προσπαθούσαν να βρουν τη λύση αποκλειστικά μέσα από φιλοσοφικές προσεγγίσεις περασμένων αιώνων, που παραμένουν χρήσιμες επικουρικά, αλλά είναι σίγουρα λιγότερο αποτελεσματικά από τη σύγχρονη προσέγγιση. Το άγχος μπορεί να σας κάνει πιο αφηρημένους. Ναι, οι άνθρωποι που παλεύουν με το άγχος συχνά ανησυχούν για μελλοντικά προβλήματα. Αυτό τους αποσπά την προσοχή από το παρόν και μπορεί να τους οδηγεί να ξεχνούν πράγματα ή να μοιάζουν σαν να μην δίνουν προσοχή. Η άσκηση μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του άγχους. Είτε πρόκειται για έναν ελαφρύ περίπατο γύρω από το τετράγωνο, είτε για μία έντονη προπόνηση, οποιαδήποτε μορφή άσκησης μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των επιπέδων άγχους. Αυτό συμβαίνει επειδή η σωματική δραστηριότητα απελευθερώνει ουσίες στον εγκέφαλο που ρυθμίζουν τις ορμόνες του στρες. Τα άτομα με κοινωνικό άγχος έχουν στην πραγματικότητα καλές κοινωνικές δεξιότητες. Όσοι έχουν κοινωνικό άγχος συχνά αισθάνονται ότι δεν τα πάνε καλά με τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Ωστόσο, αυτό το είδος άγχους σας κάνει να είστε πιο ευαίσθητοι στα συναισθήματα των άλλων και να αντιλαμβάνεστε καλύτερα τις αλλαγές στις εκφράσεις του προσώπου.
αυτές είναι στην πραγματικότητα πολύ σημαντικές κοινωνικές δεξιότητες. Το άγχος μπορεί να προκαλέσει κρύα πόδια και χέρια. Αυτό είναι πιθανώς ένα από τα λιγότερο γνωστά συμπτώματα του άγχους. Όταν αισθανόμαστε ανήσυχοι, βλέπετε, πυροδοτείται μια αντίδραση μάχης ή φυγής στο σώμα. Η ροή του αίματος ανακατευθύνεται από τα άκρα προς τα ζωτικά όργανα, με αποτέλεσμα να νιώθουμε τα χέρια και τα πόδια πιο κρύα. Το άγχος μπορεί να μπερδέψει την αίσθηση της όσφρησης. Ένα άλλο περίεργο σύμπτωμα είναι ότι το άγχος μπορεί να μπερδέψει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τις μυρωδιές. Συνήθως, μόνο το οσφρητικό σύστημα εμπλέκεται στην επεξεργασία των οσμών. Αλλά όταν είστε ανήσυχοι, εμπλέκεται και το συναισθηματικό σύστημα. Αυτό μπορεί να οδηγεί στο να χαρακτηρίζετε τις ουδέτερες μυρωδιές ως άσχημες. Τα ζώα μπορούν επίσης να υποφέρουν από άγχος. Τα κατοικίδια και τα ζώα που ζουν σε αιχμαλωσία μπορούν επίσης να αναπτύξουν άγχος. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν οι άνθρωποι δεν παρέχουν τη φροντίδα ή την τόνωση που χρειάζονται αυτά τα ζώα. Είναι ενδιαφέρον ότι τα ζώα στη φύση δεν έχουν αυτό το πρόβλημα τόσο έντονα, καθώς φροντίζουν για τις δικές τους ανάγκες και επικεντρώνονται σε φυσικά προβλήματα. Το άγχος κάνει την προσωπική σας χωρική σφαίρα μεγαλύτερη. Όλοι έχουν μία αόρατη σφαίρα προσωπικού χώρου γύρω τους, συνήθως με διάμετρο 20 με 40 εκατοστά γύρω από το σώμα. Αν όμως παλεύετε με το άγχος, τότε αυτή η διάμετρος που καθορίζει πόσο κοντά επιτρέπετε στους άλλους να βρίσκονται, διατείνεται. Μπορείτε να οραματιστείτε τη διέξοδό σας από το άγχος. Δεδομένου ότι το άγχος εστιάζει στα αρνητικά, η οπτικοποίηση είναι μια χρήσιμη τακτική για τη μείωση του άγχους σε ορισμένες καταστάσεις. Όταν αρχίσετε να αισθάνεστε άγχος, οραματιστείτε τον εαυτό σας να χειρίζετε την εργασία ή την κατάσταση με ήρεμο τρόπο και να την ολοκληρώνει με ευκολία. Η πανδημία αύξησε το παγκόσμιο άγχος. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, σημειώθηκε μια αύξηση 25% στα περιστατικά άγχους και κατάθλιψης σε όλο τον κόσμο κατά το πρώτο έτος της πανδημίας. Αν αυτή η παγκόσμια καταστροφή έχει επηρεάσει τα επίπεδα του δικού σας άγχους, τότε να γνωρίζετε ότι δεν είστε μόνοι σας και ότι υπάρχει διαθέσιμη εξειδικευμένη βοήθεια. Ο θυμός είναι επίσης μια παρενέργεια του άγχους. Ενώ συχνά συνδέουμε το άγχος με το αίσθημα του φόβου, το να είσαι θυμωμένος είναι επίσης μια φυσιολογική εκδήλωση άγχους. Ο θυμός είναι ένας τρόπος έκφρασης της αδυναμίας που νιώθουμε σε μια κατάσταση την οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Το να εξωτερικεύσουμε αυτά τα συναισθήματα μπορεί να φαίνεται πιο εύκολο από το να αντιμετωπίσουμε την αναταραχή στον εσωτερικό μας κόσμο. Μπορείτε να κάνετε αναπνευστικές ασκήσεις για να μειώνετε το άγχος σας. Ο τρόπος που αναπνέετε έχει αντίκτυπο στα συναισθήματά σας. Όταν νιώθετε άγχος, η αναπνοή σας επιταχύνεται με τις λάθος μυϊκές ομάδες. Δοκιμάστε μερικές τεχνικές διαφραγματικής αναπνοής που θα σας βοηθήσουν να επιβραδύνετε και να χαλαρώσετε χρησιμοποιώντας το σωστό μυ, δηλαδή το διάφραγμα. Η θλίψη μπορεί να προκαλέσει άγχος. Είναι φυσιολογικό να νιώθουμε άγχος μετά από την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου. Υποσυνείδητα αρχίζουμε να ανησυχούμε και για τους άλλους που είναι κοντά μας και νιώθουμε άγχος μήπως συμβεί κάτι και σε εκείνους ή σε εμάς. Όσο αναγνωρίζετε και επεξεργάζεστε αυτά τα συναισθήματα, αντί να τα αποφεύγετε, τόσο καλύτερα θα τα μεταβολήσετε. Αυτό ισχύει και για όλα τα συναισθήματα κατάθλιψης ή στεναχώριας που μπορεί να βιώνετε. Και αυτά μπορεί να συνδεθούν με το άγχος. Η ανάγνωση βιβλίων μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των επιπέδων άγχους. Το διάβασμα είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ξεφύγετε από τις οθόνες και να μεταφέρετε τον εαυτό σας σε έναν άλλο κόσμο με όλες τις γνωστικές σας λειτουργίες. Είναι καλά τεκμηριωμένο ότι η ανάγνωση μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του στρες και του άγχους. Μπορείτε να μετουσιώσετε το άγχος επιδόσεων σε δύναμη απόδοσης. Το άγχος επιδόσεων είναι ένα σύνηθες φαινόμενο και πολλοί άνθρωποι το βιώνουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους πάνω σε σημαντικές προσπάθειες. Δεδομένου ότι το άγχος και ο ενθουσιασμός επηρεάζουν το σώμα με παρόμοιους τρόπους, προσπαθήστε να εξασκηθείτε στην επανασήμανση. Το να λέτε στον εαυτό σας ότι αισθάνεστε ενθουσιασμένοι αντί για αγχωμένοι, μπορεί να σας βάλει σε μια πιο θετική νοοτροπία και να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε το άγχος. Στο κανάλι μου μπορείτε να βρείτε και άλλα βίντεο για τις διαταραχές άγχους. Ακόμη μπορείτε να εγγραφείτε συνδρομητές με τη σχετική επιλογή κάτω δεξιά, ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για καινούργιο περιεχόμενο. Επίσης, μπορείτε να εγγραφείτε στο εξειδικευμένο πρόγραμμα αυτοβοήθειας, άγχος, φοβίες και κρίσης πανικού στο cureclass.gr.
για να βελτιώσετε πολύ ουσιαστικά τα συμπτώματα άγχους και τις φοβίες που τυχόν αντιμετωπίζετε. Επίσης, μπορείτε να μελετήσετε το βιβλίο μου με τίτλο «Άγχος» στη σειρά «Μικρές εισαγωγές» από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Να είστε όλοι καλά!